από την κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα μας κυρίως από εχθές, αλλά και σήμερα, κυρίως σήμερα θα λέγαμε. Ήδη έχουμε προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπως θα δούμε παρακάτω, έχουμε και κάποια βίντεο. Έχουμε πολλές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, από τις 3 η ώρα, 4 και μετά το μεσημέρι. Έχουμε αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Επομένως, και τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σε κάποιες περιοχές για λίγες ώρες ακόμα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή για να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις από αυτήν την εξέλιξη του καιρού. Είχαμε πει ότι η Κυριακή θα είναι μια δύσκολη μέρα. Επηρεάστηκαν νωρίτερα και τα δυτικά τμήματα της Αττικής. Είχα πει και χθες ότι για τον νομό Αττικής περιμένουμε να έχουμε κάποιες καταιγίδες έστω και στα πιο δυτικά ή βόρεια τμήματα του νομού, κάτι που έγινε τελικά νωρίτερα σήμερα, και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι όσον αφορά το νομό Αττικής, επειδή είχαμε ένα βόρειο ρεύμα, τα φαινόμενα δεν μπόρεσαν να επεκταθούν σε όλο το νομό, περιορίστηκαν στις δυτικές περιοχές, κάποια συννεφιά μόνο κατάφερε να δώσει στην Αττική, στις βόρειες περιοχές και στα ενδότερα του νομού Αττικής, αυτό το πέρασμα της αστάθειας, με περιοχές της Δυτικής Αττικής, των δυτικών προαστίων έως και Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, αυτές οι περιοχές και Πέριξ του Πειραιά και δυτικότερα να έχουν καταφέρει να δουν βροχές. Αυτά όσον αφορά το νομό Αττικής. Θα πάμε να δούμε τώρα τι έχει συμβεί στην υπόλοιπη χώρα, διότι στη Λαμία, από ό,τι πληροφορούμαστε, έχουμε προβλήματα. Έχει κλείσει η παλαιά εθνική οδός που συνδέει τη Στυλίδα με τη Λαμία και έχουμε και σχετικό βίντεο από την περιοχή. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά σε αυτή την έκτακτη συνάντησή μας για να σας δώσουμε το πλαίσιο τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Πάμε στην δορυφορική όμως πρώτα, στην δορυφορική εικόνα, για να μπορέσουμε να δούμε τι έχουμε καταγράψει μέχρι αυτή την ώρα στους δορυφόρους. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία δορυφορική, όπως βλέπετε. Αυτό το F δεν ξέρω γιατί σχηματίζεται στη δορυφορική, πραγματικά μου κάνει και εμένα εντύπωση, το βλέπω τόση ώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουμε ανάπτυξη καταιγίδων σε όλο τον υπηρετικό κορμό της χώρας. Φανταστείτε ότι είναι και λίγο νωρίτερα το τρέξιμο του δορυφόρου, μέχρι και πριν περίπου μία ώρα φτάνει από ό,τι μπορώ να δω. Βλέπουμε και το πέρασμα των καταιγίδων στα δυτικά τμήματα της Αττικής, εκεί που μπλεδίζει σιγά σιγά, και τις καταιγίδες σε όλο τον υπηρετικό κορμό της χώρας, πόσο εκτεταμένα είναι τα φαινόμενα στην Θεσσαλία, την Μαγνησία, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, στην Μακεδονία, την Ήπειρο, ενώ να πούμε ότι είχαμε και στη Θεσσαλονίκη πολύ ισχυρή καταιγίδα, κάτι που φαίνεται και στη δορυφορική εικόνα, βλέπετε χαρακτηριστικά και το κέντρο της Θεσσαλονίκης πώς μπλεδίζει, αλλά και Πέριξ στην περιοχή της Χαλκιδικής. Καταιγίδες όμως βλέπουμε ότι είχαμε και στα παράλια της Ηπείρου πολύ νωρίτερα από ότι είναι η δορυφορική, και θα δούμε χαρακτηριστικές εικόνες από διάφορους φίλους του καιρού, από εραιστέχνες, μετεωρολόγους, που αποτύπωσαν πολύ ωραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία δορυφορική εικόνα σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε ο δορυφόρος, και πάμε σιγά σιγά να δούμε το υλικό μας, τι έχουμε συλλέξει για εσάς. Έχουμε και δύο βίντεο τα οποία θα δούμε αργότερα. Να ξεκινήσουμε όμως με κάποιες φωτογραφίες, όπως μας έρχονται από τους φίλους ερασιτέχνες, μετεωρολόγους και φίλους του καιρού.
Λοιπόν, για να πούμε και τις πηγές, εδώ βλέπουμε την περιοχή της Αμφιλοχίας, χαρακτηριστικά, είναι από το metar.gr και τον Χρήστο Μαργώνη, μία ανάρτηση που είδαμε εκεί. Στην Αμφιλοχία σήμερα νωρίτερα βλέπετε πως έπεσε το δέντρο από την σφοδρότητα της καταιγίδας. Εδώ λοιπόν θα πάμε τώρα στην επόμενη φωτογραφία μας, στη Λαμία που σας είπα. Εδώ δείτε, είναι η παλαιά εθνική οδός Λαμίας Στυλίδας από το lamia.gr, ilamia.gr. Δεν είναι από κάποια κηρυκή ομάδα, είναι από δημοσιογραφικό πόρταλ, όπως το πήραμε στις 5 περίπου το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά την ώρα. Έχουμε πλημμυρισμένη την παλαιά εθνική οδό από μια καταιγίδα που αναπτύχθηκε. Καλά, πολλές καταιγίδες αναπτύχθηκαν, το περιμέναμε σήμερα, αλλά μία από τις πολλές επηρέασε και την ευρύτερη περιοχή. Είναι η παλαιά εθνική οδός Λαμίας Στυλίδας, έκλεισε, να το πούμε νωρίτερα, αξίζει να το τονίσουμε αυτό, ότι έχει κλείσει και παραμένει κλειστή, όπως πληροφορούμαστε, η εθνική οδός. Οπότε, για να είμαστε και σωστή, να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία δεδομένα. Φαίνεται και με την νεότερη ενημέρωση ότι παραμένει κλειστή η εθνική οδός. Τώρα, να δούμε ακριβώς στη φθιότιδα τι ακριβώς έχει συμβεί, με βάση και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Η έντονη βροχόπτωση έχει δυσκολέψει την κίνηση αρκετών οχημάτων και στο επαρχιακό δίκτυο του Μπράλου προς την Αμφίκλεια, για να πάμε λίγο στην ευρύτερη περιοχή. Φερτά υλικά εμπόδισαν την ομαλή μετακίνηση των οχημάτων, ακόμα και της πολιτικής προστασίας, τα οποία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Έχουμε συναγερμό στις υπηρεσίες του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτιας και η Δήμαρχος καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλήματα. Σε επόμενη εκπομπή θα σας δώσω και ένα βίντεο που υπάρχει από την περιοχή της Αμφίκλειας, καθότι δεν πρόλαβα να το περάσω μέσα. Θα δούμε άλλα δύο βίντεο όμως από άλλες περιοχές. Σε επόμενη εκπομπή θα το έχουμε και αυτό μέσα περασμένο. Πάμε στην συμπρωτεύουσα, στην Θεσσαλονίκη. Μάλλον πρώτα να πάμε στη Λάρισα, γιατί από ό,τι βλέπω και εκεί έχουμε προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα έχουμε στο Κιλελέρ από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Όπως δήλωσε η Αντιδήμαρχος Βάνα Χλιάπη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχουμε πολύ έντονο χαλάζι και βροχόπτωση, ενώ επικράτησαν και πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχουν καταστραφεί σκεπές από πυμνιοστάσια της περιοχής, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές σε βαβακοκαλλιέργειες, σε καλλιέργειες ντομάτας και διάφορα δενδρίλια της περιοχής. Σύμφωνα με την κυρία Χλιάπη, έχουν υποστεί ζημιές χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Αυτά όσον αφορά την περιοχή του Κιλελέρ. Στην Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα νωρίτερα, είχαμε καταιγίδα με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ δυνατή βροχόπτωση και τους κεραυνούς. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι δρόμοι γέμισαν νερά σε πολλές περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, ενώ περιορισμένη σημαντικά ήταν και η ορατότητα. Θα δούμε ένα βίντεο του Κώστα Παπαχριστοδούλου από την συμπρωτεύουσα, που μας δίνει ακριβώς την πραγματική εικόνα, αν θέλετε, που επικράτησε στην Θεσσαλονίκη νωρίτερα. Άρα έχουμε μέχρι τώρα Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αμφιλοχία, Λαμία, Φθιώτιδα γενικά και εκεί έχουμε τα πρώτα προβλήματα. Καταιγίδες όμως, να πω ότι έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οπότε και πορεία ακόμα
και κατά τις βραδινές ώρες να συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, το τονίζω. Λοιπόν, εδώ είδαμε λοιπόν τη Λαμία και πάμε σε μερικές φωτογραφίες ερασιτεχνών, μετεωρολόγων και φίλων του καιρού. Θα πάμε στην Κέρκυρα πριν προχωρήσουμε στα βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι μια ωραία φωτογραφία από την Κέρκυρα την ώρα που πλησιάζει η καταιγίδα. Βρίσκεται, την βρήκαμε στο meter.gr από τον Γιάννη Γαστεράτο, όπως αναρτήθηκε στο meter.gr. Μια όμορφη φωτογραφία, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα και πως συμπεριφέρεται ο καιρός, αποτυπωμένος πλέον στην φωτογραφική κάμερα των φίλων ερασιτεχνών του καιρού. Εδώ μια φωτογραφία από το meter.gr. Και πάμε να δούμε μερικά βίντεο. Έχουμε δύο βίντεο από τις καταιγίδες που χτύπησαν το Αγρίνιο, γιατί και εκεί είχαμε καταιγίδα, και την Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη βέβαια, και αμέσως μετά θα πάμε στο Αγρίνιο να δούμε τι ακριβώς έγινε και εκεί. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δούμε και τα δύο βίντεο, και από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε και πάλι σε λίγο εμείς μαζί σας. Το δεύτερο βίντεο ήταν πολύ πιο μικρό, ήταν από το Αγρίνιο, για να καταλάβουμε τι έγινε και εκεί. Αυτά τα δύο βιντεάκια ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ειδικά η Θεσσαλονίκη πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, πολύ εντυπωσιακή η καταιγίδα που χτύπησε την συμπρωτεύουσα. Κώστας Παπαχριστοδούλου το βίντεο από την Θεσσαλονίκη, και όσον αφορά το βίντεο από το Αγρίνιο, το βρήκαμε και αυτό στο meter.gr, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχουμε γράψει το όνομα του φίλου που το κατέγραψε. Το βρήκαμε όμως στο meter.gr, για να πούμε τουλάχιστον την πηγή από που είναι το δεύτερο βίντεο του Αγρινίου. Πολύ μικρό απόσπασμα, έτσι για να πάρουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης. Εντυπωσιακότατη η καταιγίδα που χτύπησε την Θεσσαλονίκη, μπορώ να πω. Και να πάμε σιγά σιγά στις προγνώσεις μας, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Καταρχάς να πάμε να δούμε το χάρτη Ελλάδος όπως τον είχαμε παρουσιάσει το μεσημέρι στο δελτίο καιρού για τους αγρότες. Ε,
Αυτός ήταν ο χάρτης για σήμερα Κυριακή. Σύμφωνα με την πρόγνωσή μας από το χαλάζι.gr, είχαμε, παρόλο σας είχα πει και χθες, που το προγνωστικό μας μοντέλο δεν έδινε εκτεταμένα φαινόμενα στο νομό Αττικής. Και γιατί το έκανε αυτό, άφηνε απ' έξω το νομό Αττικής? Σε γενικές γραμμές, πράγματι ο νομός Αττικής έχει μείνει απ' έξω. Στα δυτικά τμήματα, στα πολύ άκρα δυτικά τμήματα, από Ελευσίνα και δυτικότερα, είχαμε βροχές κατά μήκος της Εθνικής Οδού προς την Κόρινθο και σε όλα τα δυτικά. Το μεγαλύτερο μέρος του νομού το άφησε έξω, γιατί έβλεπε το βόρειο ρεύμα να επικρατεί στο νομό Αττικής, που ήταν ανασταλτικός παράγοντας για καταιγίδες. Θα περίμενα βέβαια να δώσει έστω τα δυτικά τμήματα του νομού, έστω κάποιες πρόσκαιρες βροχές στις πιο ορεινές δυτικές περιοχές, κάτι που δεν το έπραξε. Θα το δούμε, θα μπορούσαμε να δούμε αν χρειάζεται κάποια ρύθμιση ή κάτι άλλο στη συνέχεια του μοντέλου στο θέμα των ασταθειών. Σε γενικές γραμμές, είδε το βόρειο ρεύμα ως ανασταλτικό παράγοντα. Εμείς παρόλα αυτά, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις το προγνωστικό μοντέλο πάντα είναι ένας οδηγός για μια γενική συνολική εικόνα, στις τοπικότητες, επειδή γνωρίζουμε τι συμβαίνει, πάντα αναγκαστικά παρακάμπτουμε τα όποια αποτελέσματα του προγνωστικού μοντέλου θεωρούμε ότι δεν συνάδουν με το σκεπτικό μας. Γι' αυτό και δώσαμε στο νομό Αττικής μια πιθανή καταιγίδα. Βλέπετε το εικονίδιο πάνω από το νομό Αττικής, ήλιο, σύννεφο και καταιγίδα μαζί με βροχούλα. Για τις δυτικές κυρίως περιοχές και βόρειες το γράφουμε και στο χαλάζι.gr. Αυτή ήταν η πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Όπως αποτυπωνόταν, βλέπετε και στη Θεσσαλονίκη, περιμέναμε τις καταιγίδες που εκδηλώθηκαν. Και στην Κέρκυρα επίσης, που είχαμε και εκεί καταιγίδα, είδαμε νωρίτερα, νομίζω, και την φωτογραφία από την Κέρκυρα, από το meter.gr του Γιάννη Γαστεράτου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σήμερα. Τελειώνει η μέρα έτσι κι αλλιώς σιγά-σιγά. Και πάμε να δούμε τι κατέγραψε ο χάρτης ηλεκτρικών εκενώσεων τώρα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Για να πάρετε μία εικόνα τι ακριβώς έγινε στη χώρα μας μέχρι και τουλάχιστον πριν τις 8 το βράδυ. Στο διάστημα 4 με 7. Δείτε πώς ήταν η εικόνα του καιρού στην Ελλάδα. Όπου υπάρχουν άσπρα ήταν οι καταιγίδες που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα που τραβήξαμε το screenshot. Νομίζω γύρω στις 7 πρέπει να πήραμε εμείς αυτό το screenshot. Και όπου ήταν κόκκινο ήταν οι καταιγίδες που προηγήθηκαν. Έτσι, οι καταιγίδες που προηγήθηκαν. Όταν εξασθενούν οι καταιγίδες και σταματούν σε μια περιοχή, μετά από μία ώρα, το κόκκινο, το πορτοκαλί είναι τα χρονικά περιθώρια μία ώρα πριν, 45 λεπτά πριν, και το άσπρο είναι το real εκείνης της στιγμής. Σε γενικές γραμμές μπορείτε να δείτε και την αποτύπωση των ηλεκτρικών εκενώσεων στα δυτικά τμήματα της Αττικής που σας αναφέραμε, και δείτε χαρακτηριστικά πως όλη η Ελλάδα σχεδόν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρισκόταν υπό την επίδραση καταιγίδων, και μάλιστα στην Πελοπόννησο άρχισαν να αναπτύσσονται και κάποιες καταιγίδες εκείνη την ώρα, πιο εκτεταμένες, και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική μέσα. Αλλά σημαντικό είναι ότι Ήπειρος, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, όλα από τη Βιωτία στην ουσία και βορειότερα, πολλές περιοχές βρέθηκαν σε καταιγίδες, όπως μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά. Εντυπωσιακός ο χάρτης ηλεκτρικών εκενώσεων. Λοιπόν, και θέλω να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, γιατί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έκανε μία ανακοίνωση για την καταιγίδα που χτύπησε τη Θεσσαλονίκη και έχει παραθέσει ένα ενδιαφέρον γράφημα από το μετεωρολογικό σταθμό που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Θεσσαλονίκη. Επειδή είμαστε ένα καιρικό πλέον κανάλι, όλες οι πηγές τα αναφέρονται, ανεξαιρέτως ή όχι, συνεργασιών που δεν μπορεί να έχουμε και με κάποια site. Σημασία έχει ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του καιρού. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον γράφημα, είναι αυτό εδώ, η ανακοίνωση που έβγαλε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στις 5:30 το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου 2020. Ο κύριος Λαγουβάρδος και ο κύριος Καραγιαννίδης
αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Κυριακής 5 Ιουλίου. Το φαινόμενο διήρκησε 45 περίπου λεπτά και χαρακτηρίστηκε από τον πολύ υψηλό βαθμό ρυθμού βροχόπτωσης, ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως τώρα προκύπτει από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Θεσσαλονίκη, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, στο σταθμό του Κορδελιού έπεσαν 17,6 χιλιοστά βροχής σε μόλις 10 λεπτά. Δηλαδή, εγώ θα το στρογγυλέψω, 18 χιλιοστά βροχής μέσα σε 10 λεπτά. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της καταιγίδας καταγράφηκαν συνολικά 27 χιλιοστά βροχής. Όμως, στη Σύνδο η ολική βροχόπτωση ανήλθε στα 28 χιλιοστά βροχής με μέγιστο ρυθμό βροχόπτωσης στα 15,2 χιλιοστά ανά δεκάλεπτο. Και θέλω να αναφέρω ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο με βάση, γι' αυτό και κράτησα αυτή την ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για να δούμε το εξής εντυπωσιακό που συνέβη την ώρα της καταιγίδας. Η πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, όπως φαίνεται από το γράφημα του μετεωρολογικού σταθμού στη Σύνδο, ήταν εντυπωσιακότατη. Μέσα σε μόλις 40 λεπτά η θερμοκρασία έπεσε 15 ολόκληρους βαθμούς. Ενώ στον ίδιο σταθμό καταγράφτηκε η ρηπή ανέμου ίση με 84 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό πριν την έναρξη της βροχόπτωσης, την ώρα που πλησίαζε η καταιγίδα. Στις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό, στις 14 και 56 πρώτα λεπτά. Έτσι. Και εδώ είναι το σημαντικό και θα πρέπει να πούμε το εξής. Όταν πλησιάζει μια καταιγίδα μια περιοχή, υπάρχουν ορατά σημάδια που μπορείτε να καταλάβετε αν πλησιάζει στην περιοχή σας μια καταιγίδα. Αυτό λοιπόν το πρώτο και σημαντικό στοιχείο είναι όταν βλέπετε ότι ο ουρανός αρχίζει και αλλάζει όψη, συννεφιάζει, πλησιάζει μια μαυρίλα, αυτό σημαίνει ότι οργανώνεται μια καταιγίδα ή πλησιάζει την περιοχή σας μια καταιγίδα. Πριν την έναρξη της καταιγίδας θα αρχίσει να υπάρχει πολύ έντονος άνεμος στην περιοχή σας. Επειδή την ώρα που σε μια περιοχή σημειώνεται βροχόπτωση, η ραγδαιότητα της βροχής είναι μεγάλη και τα καθοδικά ρεύματα αέρα είναι σημαντικά, την ώρα που ξεφουσκώνει, αν θέλετε, όλο το σύννεφο και φέρνει την ένταση της βροχόπτωσης προς τη γη, διαχέεται αέρας στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτός ο αέρας λοιπόν είναι σημαντικός. Είδατε ότι στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έφτασε τα 84 χιλιόμετρα την ώρα πριν την έναρξη της καταιγίδας. Άρα έχουμε ένα σημάδι, μπορείτε εύκολα να καταλαβαίνετε αν στην περιοχή σας πλησιάζει η καταιγίδα, όταν ο άνεμος ενισχύεται σημαντικά, η καταιγίδα έρχεται προς εσάς. Δείτε το γράφημα του μετεωρολογικού σταθμού καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη 5/7 του 20, μετεωρολογικό σταθμός Σύνδου, πώς κάνει βουτιά στο μαύρο κύκλο με το βέλος, πώς κάνει βουτιά ο υδράργυρος, 15 ολόκληρη βαθμή η θερμοκρασία έπεσε μέσα στο μεσημέρι. Πολύ σημαντική καταγραφή. Είδαμε και το βίντεο από τον Κώστα Παπαχριστοδούλου χαρακτηριστικά και πήραμε και μία εικόνα πραγματικά τι έγινε στην συμπρωτεύουσα. Δεν υπήρχε ορατότητα καθόλου, ήταν ένα εντυπωσιακό βίντεο. Και εντυπωσιακές οι καταγραφές αυτής της καταιγίδας που χτύπησε την συμπρωτεύουσα από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Αυτό τώρα που θα δούμε, για να πάμε σιγά σιγά στο προγνωστικό κομμάτι, είναι πώς αποτύπωσε το προγνωστικό μοντέλο την εικόνα του καιρού για σήμερα ο Θησέας, το προγνωστικό μας μοντέλο. Έχω κρατήσει το πιο ενδιαφέρον screenshot, υπάρχουν και άλλα, θα το πω και θα το ξαναλέω. Στο halas.gr, στην επιλογή μοντέλο καιρού, μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε όλα τα τρεξίματα του προγνωστικού μοντέλου Θησέας. Ανά τρίωρο τρέχει τις ώρες για 5 μέρες μπροστά. Εγώ έχω κρατήσει ένα απόσπασμα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ήταν τα μοβ χρώματα που εμφανίζονται σε αρκετές περιοχές όπου υπήρχε, και βέβαια στις περιοχές εκεί είδαμε να εκτελήσονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Για την περιοχή της συμπρωτεύουσας Θεσσαλονίκη και 6 περιοχές υπάρχουν και άλλα
τρεξίματα που δίνουν τις καταιγίδες στην περιοχή που χτυπήθηκε σήμερα από αυτήν την εξέλιξη του καιρού. Έχω κρατήσει όμως αυτό το στιγμιότυπο γιατί μου άρεσε ιδιαίτερα. Και πάμε αύριο για να ξεκινήσουμε το προγνωστικό κομμάτι. Έχω κρατήσει και πάλι ένα screenshot για τις 6 το απόγευμα όπου η Πελοπόννησος και η Βοιωτία θέτουν υποψηφιότητα για πιο έντονα φαινόμενα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει στην υπόλοιπη χώρα όπου δεν υπάρχουν χρωματισμοί εκτός από τα νησιά, έτσι. Έχω κρατήσει ένα στιγμιότυπο από τα πολλά που θεωρώ εγώ πιο ενδιαφέρον ως προς την επικινδυνότητα των φαινομένων για αύριο. Και πάμε μία μέρα αργότερα, πάμε στην Τρίτη. Πάμε στα καιρικά συστήματα για αύριο Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και πώς θα επηρεαστούμε και εμείς από αυτά. Με τα νεότερα στοιχεία σήμερα θα έχουμε πλέον το χαμηλό βαρομετρικό που θα περάσει από την περιοχή της Ιταλίας ανατολικότερα, ενώ υπάρχει και άλλο ένα χαμηλό βαρομετρικό πολύ ισχυρό που διασχίζει τις σκανδιναβικές χώρες, το είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας. Δίνει εκεί πολύ έντονα φαινόμενα, ενώ και η κεντρική Ευρώπη αρχίζει σιγά σιγά και δίνει φαινόμενα αστάθειας, καθώς υπάρχουν παράγοντες που επιτρέπουν αυτή την εκδήλωση. Βλέπετε τους χρωματισμούς πάνω από την Ελλάδα και αύριο Δευτέρα είναι μια μέρα που περιμένουμε βροχές, καταιγίδες, τοπικά και χαλαζοπτώσεις, ακόμα μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Και πάλι για τον νομό Αττικής εφιστώ την προσοχή αύριο, παρά το βοριά που θα φυσάει, και πάλι τα δυτικά τμήματα του νομού θα έχουν την δυνατότητα να δουν βροχή, καταιγίδα, ίσως και τα πιο βόρεια τμήματα. Για να πάμε στην Τρίτη, ναι μεν περιορίζεται η αστάθεια την Τρίτη, όχι όμως ότι θα εκλείψει. Περιορίζεται κυρίως στις ορεινές περιοχές. Και η Τρίτη είναι μια μέρα που θέλει προσοχή και δεν θα την αφήσουμε απ' έξω μέχρι να φτάσουμε στην Τετάρτη. Γιατί και την Τρίτη θα επηρεαστούν παιδινές περιοχές ή ημιορεινές περιοχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα, και η Πελοπόννησος επίσης παραμένει στο παιχνίδι την Τρίτη. Ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ακολουθεί ένα δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό από πίσω, στην βόρειο-δυτική πλευρά, στην περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας, και πάλι ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό, είχαμε δει το προηγούμενο, έρχεται ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό να διασχίσει τις εκεί περιοχές. Και πάμε στην Τετάρτη για να το δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Επεκτείνεται και ένας αντικυκλώνας προς την περιοχή μας και η Τετάρτη είναι μια μέρα που βάζει τη χώρα μας σιγά σιγά σε περίοδο καλού καιρού. Αρχίζουν και περιορίζονται οι αστάθειες την Τετάρτη σημαντικά, μόνο σε κάποιες ορεινές περιοχές με μονωμένα φαινόμενα, και αυτό γιατί επεκτείνεται ένας αντικυκλώνας στην περιοχή μας, σε όλη την Ευρώπη σχεδόν, το χαμηλό βαρομετρικό εκτοπίζεται βορειότερα, δεν μπορεί να διασχίσει την κεντρική και νότια Ευρώπη. Υπάρχει ένα χαμηλό που φαίνεται να εγκλωβίζεται στην περιοχή των Αζόρων. Θα το δούμε αυτό, τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει εκεί, στην εκεί περιοχή, στον καιρό της εκεί περιοχής, στην Ισπανία και πέρα τις περιοχές, και πώς αργότερα θα μπορούσε αυτό το χαμηλό να φέρει κάποιες αλλαγές γενικότερα στη Μεσόγειο από την άλλη εβδομάδα, και πόσο θα διαρκέσει αυτός ο αντικυκλώνας. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, θα φτάσουμε μέχρι την Τετάρτη ως προς το προγνωστικό κομμάτι, διότι από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί αυτός ο αντικυκλώνας που μόλις είδαμε στις οθόνες μας. Λοιπόν, ως προς το προγνωστικό κομμάτι, σε αυτό το έκτακτο ενημερωτικό δελτίο ολοκληρώνουμε την συνάντησή μας, μια έκτακτη καιρική συνάντηση, γιατί είχαμε προβλήματα και καλό είναι να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Κλείνουμε και πάλι με ένα βίντεο που είδαμε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη για να έχουμε μία συνολική εικόνα
της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε νωρίτερα στην συμπρωτεύουσα, η οποία εξακολουθεί από ό,τι φαίνεται φέτος να γράφει τη δικιά της ιστορία, καθώς δεν είναι η μόνη καταιγίδα που έχει σημειωθεί στην εκεί περιοχή. Η συμπρωτεύουσα έχει δεχθεί αρκετές καταιγίδες φέτος το καλοκαίρι και μένει να δούμε τι άλλο θα δούμε από τη συμπρωτεύουσα και τη Χαλκιδική και την ευρύτερη περιοχή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πραγματικά μας έρχονται εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την Θεσσαλονίκη. Και με το βίντεο της Θεσσαλονίκης σας αφήνω για αυτό το έκτακτο δελτίο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας εδώ στο Χαλάζι TV. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.